9:30. Ένα περιστατικό κατά το οποίο ο πολίτης χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ενώ βρισκόταν σε δημοτικό χώρο, στάθηκε η αφορμή προκειμένου ο Δήμος Χανίων να επενδύσει στην πρόληψη. Μέσα από διαγωνιστική διαδικασία προχώρησε στην προμήθεια απεινιδωτών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υπηρεσίες και αθλητικούς χώρους, ώστε αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν σώζοντας ανθρώπινες ζωές. Την ίδια στιγμή όμως επενδύσαμε και στην εκπαίδευση των εργαζομένων στις περιοχές όπου θα εγκατασταθούν οι απεινιδωτές για να είναι σε θέση να κάνουν άμεσα χρήση και να φροντίσουν ενδεχομένως για να σωθεί με μία ανθρώπινη ζωή. Οι απεινιδωτές για τη χρήση τους τα πρώτα λεπτά μπορούν να διασφαλίσουν την επιβίωση του ανθρώπου και να αυξήσουν την πιθανότητα επιβίωσής του κατά 50-70%. Άρα, έχοντας στο μυαλό μας ότι τα μηχανήματα αυτά μπορούν να γλιτώσουν μία ζωή, ήταν πολύ σημαντικό. Σε πρώτη φάση, 10 απεινιδωτές προσθέθηκαν στον εξοπλισμό δημοτικών κτηρίων με σκοπό τη διασφάλιση εργασιακών χώρων που θα παρέχουν ασφάλεια όχι μόνο στους δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά και στους δημότες. Το περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι στο Γιούρο ήταν κάτι που επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη ανάγκη που υπάρχει σε όλους τους χώρους και σε όλους τους δήμους να υπάρχουν απεινιδωτές. Επίσης, να πω ότι έχουμε σκοπό να πάρουμε τουλάχιστον άλλους 10, το συντομότερο, με διαγωνιστική διαδικασία, να εξοπλίσουμε και τα υπόλοιπα στάδια του Δήμου μας. Ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ακολουθούμε κανονικά τις οδηγίες που μας λέει ο απεινιδωτής. Ο απεινιδωτής μπορεί να ανατάξει μια θανατηφόρα καρδιακή αριθμία και σε κάθε περίπτωση αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο της αναζωογόνησης. Περίπου 220.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο επειδή δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε απεινιδωτές. Η πρόληψη είναι το παν, σώζει ζωές και η ζωή είναι ανεκτίμητη. Λόγω της αποδεδειγμένης σωτήριας χρήσης τους, οι απεινιδωτές θεωρούνται απολύτως αναγκαίοι σε πολύ συχνά στα μέρη όπως λιμάνια, αεροδρόμια, πολυκαταστήματα αλλά και αθλητικούς χώρους. Η εγκατάστασή τους σε δημοτικούς χώρους των Χανίων ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας.